Έλα, Εβέλιν, πάμε. Γεια σας. Γεια σου, Δήμητρα. Το κορίτσι έχω πάει, είσαι. Που έχεις πάει παντού. Έχω πάει, η αλήθεια είναι. Και πολύ καλά κάνεις. Το πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι να ταξιδεύουμε. Ισχύει. Λοιπόν, μπορώ όντως τώρα να δω τι συμβαίνει από μέσα. Ναι, να το βγάλω. Ναι. Με μπερδεύει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Αλλά πάρα πολύ. Έχεις κάνει λίγο ροκ, με λίγο ρομαντικό, με λίγο λαμπερό στη τσάντα. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ λαμπερή. Ναι. Έχω ταιριάξει τη τσάντα με τα παπούτσια που έχουν τα τρουξ και έχω κάνει λέγενη το καλσόν με το κορσέ που κάνουν δίχτυ. Έχω βάλει το πουκάμισο για να είμαι πιο ρομαντική, γιατί θα πάω και για φαγητό βράδυ. Κοίτα, αυτό το πουκάμισο με αυτό το κορσέ δεν πάνε. Θα έπρεπε να έχεις βάλει ένα πουκάμισο το οποίο είναι πιο απλό, έτσι ώστε να τονίζεται αυτός ο κορσές, ο οποίος είναι πιο ροκ, έχει μια πιο ροκ διάθεση. Μια πιο goth διάθεση. Πες το όπως θες, τοποθέτησε το όπου θες, αλλά δεν είναι σίγουρα ρομαντικός κορσές. Μπορούσες να είχες βάλει ένα απλό λευκό πουκάμισο μέσα από αυτό. Με αυτός ο κορσές θέλει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα t-shirt. Με δυσκολεύουν πάρα πολύ τα ροκ τα παπούτσια με το καλσόν το οποίο είναι δικτυωτό. Το οποίο είναι από την εικόνα του κορσέ. Δηλαδή έχεις κάνει ουσιαστικά δύο εικόνες σε μία. Καλό ή κακό. Ουδέτερο. Δύσκολο. Ή ουδέτερο μπορεί. Ναι. Αυτό το ρομαντικό δεν δούλεψε ακριβώς. Και είναι πολύ ωραία η Μάλτα. Δύο. Ξέρω. Ωραία η Μάλτα, αλλά δύο. Στέλιο. Να πάμε στη Μάλτα. Λοιπόν, κοίταξε, Δήμητρα. Όταν φοράς το σακάκι, το look είναι πολύ πιο ωραίο. Όταν είναι εντυμένο, όταν βγάζει το σακάκι, όντως το πουκάμισο, όπως πολύ σωστά σου είπε η Εύελιν, δεν ταιριάζει καθόλου με τον κορσέ. Τα παπούτσια αυτά είναι ωραία. Και ο κορσές είναι ωραίος και το καλσό είναι ωραία. Η βερμούδα αυτή δεν σου ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει ένα φάρδος και ένα μήκος που όταν βγαίνει το σακάκι και δεν έχει τους ώμους, φαίνεται λίγο περίεργο. Θα προτιμούσα να είναι zip kilot ή shorts. Δηλαδή, αν αυτό ήταν στη μέση της γάμπας ή αν ήταν πολύ πιο κοντό. Θα ήταν σίγουρα πιο ωραίο. Βέβαια, όταν φοράς το σακάκι, υπάρχει μια ισορροπία διαφορετική. Να το βάλεις. Είναι καλύτερα να μην φαίνεται και όλο αυτό το λευκό και να υπάρχει ισορροπία και στο μήκος, στους ώμους σου κτλ. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, ωραίο μακιγιάζ, δροσερό, ωραία τα μαλλιά σου. Δεν είναι κακό το look. Δεν είναι και κάτι να ασχοληθούμε και παραπάνω. Δύο. Εντάξει. Λάκη. Δήμητρα, από πού πήρε το όνομά της, ξέρεις από πού πήρε το όνομά της, η Μάλτα? Όχι. Ούτε εγώ. Εντάξει, πάλι καλά. Αλλά έχω πάει, αλήθεια είναι. Εγώ τώρα έχω πάει. Πάω στη σχολή της άλλης Δήμητρας να μάθω styling και κριτική για να μπορώ και εγώ να σου δώσω ένα 4. Ωστόσο, θα με βοηθήσει η Δήμητρα να μου πει γιατί έδωσε αυτό το υπέροχο 4. Ναι, με. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα η Δήμητρα, συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι ένα ρούχο, ένα σύνολο που εγώ θα το φόραγα. Δηλαδή, το ότι πάντρεψε δύο στοιχεία, το ροκ και το ρομαντικό, εμένα μου άρεσε. Μου κάνει πάρα πολύ ότι είναι κάτι και για την ηλικία της και στο... Μου δείχνει ένα στυλ δικό της. Τι έχει ηλικία μου? Είσαι μικρή. Α, εντάξει. Από... νεανικό, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Νεανικό ένα ντύσιμο, μαύρο, για να πάει ολόμαυρο κάπου που είναι ένα πράγμα που λέγεται dinner, που δεν έχει ένα πρωτόκολλο, που δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρό. Τέλος πάντων, θέλω να βγάλεις αυτό το crop σακάκι, σε παρακαλώ, επειδή είσαι μικροκαμωμένη, ακόμη και τα crop, τα extra small, όντως είναι λίγο φαρδιά. Είναι λίγο φαρδιά. Γι' αυτό μπορεί να είναι λίγο άσχημο στην υπέροχη, κατά τα άλλα, μισχώδη σιλουέτα που έχει. Εγώ μόνο το φιόγκο θα άλλαζα. Εάν ήθελα να βάλεις έναν κορσέ και έκανες μία ολόμαυρη φιγούρα, θα μπορούσε να ήταν δραματική με την καλή έννοια και να βοηθούσε να έχεις ένα look αυστηρό με μία υπόσταση. Και για ποιο λόγο έπρεπε να βάλεις μαύρο καλσόν δικτυωτό? Δηλαδή, αυτό το πάνω κάτω που θεωρείς ότι ήταν ωραίο δεν είναι ωραίο. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ να χρωματίσουμε τα πόδια στη μαύρη φιγούρα, ναι. Να βάλουμε ένα lime καλσό, να το κάνουμε πολύ φωτεινό και να είχαμε μία τσάντα επίσης φωτεινή. Να ήταν ή mirrored,
Εντάξει, όχι αυτό το μαύρο. Δηλαδή αυτό είναι σαν να πηγαίνουμε, όπως λένε οι καθολικοί, πρίμα κομμουνιών. Πάμε για την πρώτη βάπτιση. Ξέρεις, και πρέπει να είναι πολύ σοβαρά τα κορίτσια. Είναι πραγματικά ένα look που δεν σε κάνει καθόλου χαρούμενη σαν παρουσία. Δύο ξανά. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις, με αυτά και με αυτά πάντως, 8,5 είναι η τελική βαθμολογία. Δεν είναι κακή. Καλή είναι, εντάξει, σε σχέση με τις άλλες μέρες. Το συζητάς. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις, αγάπη μου.